Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η ελληνική κυβέρνηση παραχωρεί τις καλύτερες λιγνητικές μονάδες, ενώ η επικείμενη πώλησή τους δεν θα συμβάλλει ούτε στην αύξηση ανταγωνισμού, ούτε στη τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, εκτιμά ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ, Γιώργος Αδαμίδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο insider.gr. Θεωρεί ότι η πώληση είναι ετεροβαρής ως προς την απόδοση των μονάδων που δίνει η ελληνική πλευρά σε σχέση με εκείνες που παραμένουν στο δημόσιο. Οι τιμές είναι βέβαιο ότι θα αυξηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα, τονίζει, διότι η ΔΕΗ μετά από λίγο καιρό, όταν θα απολέσει ένα μεγάλο μέρος από το παραγωγικό της δυναμικό, θα είναι αναγκασμένη είτε να πουλήσει πελάτες της είτε να κάνει εισαγωγές για να καλύψει την ζήτηση. Επιδόματα, συντάξεις ΔΕΗ και ΔΕΠΑ ξεχωρίζουν από τις διαπραγματεύσεις που θα έχει σήμερα Παρασκευή το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τους επικεφαλείς των θεσμών, με στόχο να γεφυρωθούν διαφορές και να οδηγηθούν αύριο Σάββατο πιο κοντά σε μια τεχνική συμφωνία. Η εναρκτήρια συζήτηση για τα επιδόματα θα επικεντρωθεί στο πώς θα χρηματοδοτηθούν τα οικογενειακά επιδόματα, τα σχολικά γεύματα και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Στο θέμα των συντάξεων, κυρίαρχη θέση στη συζήτηση θα έχουν τόσο το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΦΚΑ, όσο και το θέμα του επαναυπολογισμού των συντάξεων. Στα ενεργειακά, ο Υπουργός Γιώργος Σταθάκης αναμένεται να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για την πώληση των μονάδων της ΔΕΗ, καθώς και τις αλλαγές που δρομολογούνται στην ΔΕΠΑ. Χθες, 30 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη κλήρωση στο Υπουργείο Οικονομικών της Λοταρίας Αποδείξεων. Μπορεί η πιθανότητα για να κερδίσει κάποιος φορολογούμενος στη λοταρία να είναι 0,002%, ωστόσο οι πρώτοι τυχεροί με λαχνούς που κερδίζουν θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος στην εφαρμογή της προσωποποιημένης πληροφόρησης στο TaxisNet για το ότι θα λάβουν 1.000 ευρώ. Λογισμικό κρυπτογράφησης αυξημένης ασφαλείας χρησιμοποιεί το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να διενεργούν τις κληρώσεις λοταρίας. Για την διασφάλιση της στοιχειότητας στην επιλογή των αριθμών, η εφαρμογή αξιοποιεί την παραγωγή τυχαίων αριθμών από κρυπτογραφικά ασφαλείς γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθμών, των οποίων η αποτελεσματικότητα είναι ευρέως αποδεκτή και τεκμηριωμένη. Καλή τύχη λοιπόν. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να κυμαίνει σε 739,29 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,12%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.